Μου. Πάμε στον κύριο Τσακή να δούμε πώς θα το χειριστούν όλο αυτό που ζούμε με την ενεργειακή κρίση οι επιχειρήσεις. Κύριε Τσακή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Νικήτα, και καλή εβδομάδα. Δύσκολα τα πράγματα, δεν υπάρχει αμφιβολία πώς θα το διαχειριστούμε. Νομίζω ότι είναι ένα σύνθετο και δύσκολο πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς δεν φαίνεται επί του παρόντος να έχει μια λύση που να μας κατευνάζει. Εδώ οι Υπουργοί Ενέργειας φοβήθηκαν τις απειλές Πούτιν και δεν τόλμησαν να πάρουν συγκεκριμένα μέτρα, κύριε Τσακή. Είναι ανησυχητικό καταρχάς ότι ο κόσμος πλέον λειτουργεί με απειλές και αντιαπειλές, με κυρώσεις και αντικυρώσεις, και καταλαβαίνετε ότι με αυτά τα δεδομένα κανείς δεν μπορεί να προγραμματίσει τις δουλειές του. Σίγουρα η Ευρώπη θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική πάνω στις κινήσεις τις επόμενες, διότι αρχίζει πλέον να σφίγγει ο κλειός και να περιορίζονται και τα χρονικά περιθώρια. Κοντεύει ο χειμώνας. Ήδη όλοι αρχίζουν να νιώθουν την απειλή αυξημένων τιμών, αλλά και το πιο σοβαρό ελλείψεων ενεργειακών πηγών τροφοδότησης, που καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα, εκτός το ότι θα παγώσει τον κόσμο μέσα στο χειμώνα, βάζει σε αναστολή και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Είτε αυτές είναι εμπορικές, είτε είναι παραγωγικές επιχειρήσεις, ακόμα και στον τομέα των υπηρεσιών. Παρακολουθούσα τα δημοσιεύματα του Σαββατοκυριακού. Υπάρχει πανικός σε διάφορες χώρες και αγορές, σε βαθμό που τρέχουν να αγοράσουν γεννήτριες, τρέχουν να εξασφαλίσουν πετρέλαιο ή άλλα ενεργειακά προϊόντα για να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία τους, κύριε Κυριάκου. Κάτι το οποίο και θέλω να πιστεύω ότι σε κάποιο βαθμό γίνεται και από πλευράς της Κύπρου και σε εθνικό επίπεδο και σε κάποιες εταιρείες που είναι στρατηγικής σημασίας. Πρέπει να ενεργήσουν ως προμηθείς και να διασφαλίσουν αυτή την. Από πού θα τα βγάλουν οι επιχειρήσεις, από πού θα τα βγάλετε, από το κέρδος σας, θα μειώσετε το κέρδος σας ή θα την πληρώσουν πάλι οι εργαζόμενοι? Θα είναι προφανώς συνδυασμός ενεργειών. Από τη στιγμή που αυξάνεται το κόστος ενέργειας, αντιλαμβάνεστε, μια επιχείρηση για να προμηθευτεί νέα ενεργειακά προϊόντα, είτε αυτό είναι ηλεκτρισμός είτε άλλα, πρέπει να πληρώσει ψηλότερη τιμή. Οι επιλογές που έχει στη διάθεσή της είναι είτε να περιορίσει τις δουλειές της στο βαθμό που της το επιτρέπει αυτό το πράγμα, ή να αυξήσει τις τιμές των προϊόντων, απορροφώντας προφανώς και κάποιο από το κόστος, αν έχει αυτή τη δυνατότητα. Και στην έσχατη περίπτωση, αν απαιτηθεί, μπορεί να καταλήξει και στο να μειώσει η ανθρώπινο δυναμικό, αν υπάρξει μείωση της οικονομίας. Αντιλαμβάνεστε, ανεβαίνουν τα επιτόκια, οι δόσεις μεγαλώνουν, ο πληθωρισμός σκοτώνει. Είναι και αυτό που σκέφτεστε εσείς. Είναι μια κατάσταση τραγικότατη. Άρα καλείται το κράτος να ενισχύσει όλη αυτή την κατάσταση. Έχει λύσεις. Η Ευρώπη που είναι, κύριε Τσακή? Η Ευρώπη επί του παρόντος δυστυχώς, πρέπει να το πούμε, παραπέει και δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις, και γι' αυτό είπα ότι στενεύουν τα χρονικά περιθώρια. Οφείλει να πάρει τις αποφάσεις της, και οι αποφάσεις πρέπει να είναι τέτοιες που να μην ταλαιπωρούν υπερβολικά, θα ταλαιπωρήσουν τον κόσμο. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Δηλαδή, θέλουμε να διασφαλιστεί ενεργειακή επάρκεια προς τις οικονομίες, προς τους πολίτες, προς τις επιχειρήσεις. Θέλουμε να αξιοποιηθούν όσο περισσότερο μπορούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να τρέξουν οι διαδικασίες παραγωγής ενέργειας από νέα συστήματα, επέκταση δηλαδή της χρήσης των ΑΠΕ. Και εδώ, ναι, αλλά και εδώ έχουμε καθυστερήσεις, όπως πολύ καλά ξέρετε. Ακριβώς, θα έρχομαι σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, δεν δικαιολογούνται οποιασδήποτε γραφειοκρατικές διαδικασίες και καθυστερήσεις στο να τρέξουν αυτά τα πράγματα. Η συζήτηση που γίνεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχεις μια παραγωγή από ΑΠΕ η οποία στοιχίζει ένα χ αριθμό 5-6 σέντ την κιλοβατόρα και να τιμολογούνται οι επιχειρήσεις ή οι καταναλωτές με 25 σέντ την κιλοβατόρα 24. Πρέπει μέσα στο μείγμα της τιμολόγησης να μπει και το μειωμένο κόστος παραγωγής από ΑΠΕ. Διαφορετικά δεν έχει νόημα να παραγωγείς. Όλοι τα λέτε, όλοι τα επιζητάτε, όλοι τα ψάχνετε, όλοι τα θέλετε. Πού είναι η αρμόδια να πάμε παρακάτω? Κοιτάξτε, οι αρμόδιοι είναι εκεί. Εμείς στέλνουμε τα μηνύματα, οι ανησυχίες έρχονται. Είδατε και την ανακοίνωση των Ευρωεπιμελητηρίων που εκδώσαμε την περασμένη εβδομάδα πριν την συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας για να πάνε αυτά τα μηνύματα. Νομίζω ότι και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε εθνικό επίπεδο πρέπει να παίρνουμε πιο γρήγορες αποφάσεις πλέον, διότι τα πράγματα στενεύουν. Και ο καθένας θέλει να ξέρει πώς θα κινηθεί είτε η επιχείρησή του είτε το σπίτι του μέσα στον επόμενο χειμώνα, ο οποίος είναι πολύ κοντά. Και εμείς, δόξα τω Θεώ, έχουμε το πλεονέκτημα να μην έχουμε βαρύ χειμώνα. Μπορεί πιο εύκολα να περάσουμε αυτό το κομμάτι. Αλλά αν δεν υπάρχει ενεργειακή επάρκεια, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ πλέον. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσακή. Καλή συνέχεια. Πάμε στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας.